Υπάρχει ένα δαιμόνιο μέσα μας, εμάς καλλιτέχνες, το οποίο μας προκαλεί συνεχώς να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας σε καινούριες κορυφές. Η λογοκρισία είναι το σκοτεινό πρόσωπο του φασισμού. Αυτοί λοιπόν που αποδοκιμάζουν στο κρουβά, επειδή θα προσπαθήσει να τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη, καλά θα κάνουν να στραφούν στον εαυτό τους και να ρωτήσουν τον εαυτό τους πόσο δημοκρατική είναι. Κατά τη γνώμη μου, πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και με μια πιο ανάλαφρη φωνή, όπως το Σάκη Ρουβά. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ γιατί επέλεξε ο Ρουβάς να αναμετρηθεί με ένα τέτοιο έργο. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Δικαιολογημένα γίνεται ντόρος, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης αυτό που κάνει τόσα χρόνια το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ δεν θέλω να παίξω, να ξεκατηνιαστούμε τώρα εδώ και να πω κάτι το οποίο θυμίζει κάτι άλλο που έγινε πριν 2-3 μήνες. Έτσι, ο κόσμος θα κρίνει. Πολλοί από αυτούς που κόπτονται τηλεοπτικά, στα σκυλάδικα τους βλέπουμε συνήθως. Όχι στις αίθουσες συμφωνικής μουσικής. Εκτιμώ ότι τα νέα παιδιά θα έρθουν, πιθανόν κάποιοι για να δουν το Σάκη Ρουβά, ίσως και αρκετά παιδιά από την νεολαία, όμως θα φύγουν γνωρίζοντας το Άξιον Εστί και γνωρίζοντας πιο ζεστά, πιο κοντά το Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε. Ναι,